Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιέχει τους προφητικούς λόγους που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στον Ευαγγελιστή Ιωάννη λέγοντάς του να μην κρατήσει τα λόγια αυτά μυστικά αλλά να φροντίσει να διαδοθούν στις εκκλησίες ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι πιστοί χριστιανοί αυτά που θα συμβούν τις έσχατες ημέρες και να μην εξαπατηθούν από την θρησκευτική ηγεσία της εποχής εκείνης η οποία θα τους εκβιάσει και θα τους υποχρεώσει να αρνηθούν την πίστη του στον αληθινό Θεό να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και να λατρέψουν τα ψηφιακά είδωλα και την τεχνητή νοημοσύνη λαμβάνοντας πάνω στο χέρι τους ή στο μέτωπό τους το χάραγμα. Και μάλιστα ο Κύριος ξεκαθάρισε ότι θα είναι τρομερή η οργή του ενάντια σε όσους προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και λάβουν το χάραγμα αλλά και σε όσους τολμήσουν να αφαιρέσουν ή να προσθέσουν το παραμικρό στα προφητικά λόγια του βιβλίου της Αποκάλυψης. Προτού όμω δώσει την αποκάλυψη στον Ιωάννη, ο Ισού είχε ρωτηθεί από του μαθητέ του για τα σημάδια που θα προηγηθούν τη Δευτέρα Παρουσία. Και τότε ο κύριο του είχε πει ότι για το θέμα αυτό και ιδιαίτερω για τη βασιλεία του Αντίχριστου έχει γράψει ο προφήτη Δανιήλ, και ότι όποιο διαβάσει τι προφητείε του θα καταλάβει. Και πράγματι, εάν διαβάσουμε το βιβλίο του Δανιήλ, θα διαπιστώσουμε ότι μέσα εκεί βρίσκεται η μία και μοναδική ερμηνεία τη αποκάλυψη. Ας δούμε καταρχάς τρία κεφάλαια από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ και συγκεκριμένα το δεύτερο, το έβδομο και το όγδο στα οποία περιέχεται η εξήγηση του θηρίου της Αποκάλυψης δηλαδή του θηρίου με τα επτά κεφάλαια και τα δέκα κέρατα. Προφήτης Δανιήλ κεφάλαιο δεύτερο Στο κεφάλαιο αυτό ο προφήτης περιγράφει ένα όραμα του βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορα καθώς και την ερμηνεία του. Στο όραμά του ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα φοβερό άγαλμα το οποίο είχε κεφάλι από χρυσάφι, στήθος και χέρια από ασίμι, μέση από χαλκό και πόδια από σίδερο ανακατωμένο με όστρακα. Ένας βράχος που αποσπάστηκε από ένα βουνό έπεσε πάνω στα πόδια του αγάλματος και το κομμάτιασε εντελώς. Ο βράχος αυτός μεγάλωσε και έγινε βουνό μεγάλο που κάλυψε όλη τη γη» ο προφήτης Δανιήλ εξήγησε ότι τα τέσσερα μέρη του αγάλματος συμβολίζουν τα τέσσερα παγκόσμια βασίλεια που θα εμφανιστούν στη γη πριν την Επουράνιο Βασιλεία. Το χρυσό κεφάλι του αγάλματος συμβολίζει την βαβυλωνιακή αυτοκρατορία του Ναβουγοδονόσορα, το ασημένιο στήθο την Μηδοπερσική αυτοκρατορία, η χάλκινη μέση την ελληνική αυτοκρατορία, και τα σιδεροοστράκινα πόδια συμβολίζουν το τελευταίο παγκόσμιο βασίλειο που θα εμφανιστεί στη γη. Προς το παρόν να το ονομάσουμε των Ηνωμένων Εθνών. Στο βασίλειο αυτό θα είναι ανακατεμένη όλη η λαή της γης, όπως είναι ανακατεμένο το σίδερο με το όστρακο. Ο δυνατός θα συντρίβει τον αδύνατο όπως το σίδερο συντρίβει το όστρακο και κανείς δεν θα σχετίζεται με κανέναν όπως ακριβώς το σίδερο δεν κολλάει με το όστρακο. Αυτό είναι το υπερκράτος που αναδύεται μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Τα θεμέλιά του τέθηκαν με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ολοκλήρωσή του θα γίνει με την ενοποίηση όλων των κρατών της γης. Τις ημέρες εκείνες θα γίνει η δευτέρα παρουσία που θα διαλύσει τα επίγεια βασίλεια όπως ο βράχος σάκησε το άγαλμα και θα φέρει την επουράνιο βασιλεία. Προφήτης Δανιήλ κεφάλαιο 7ο στο κεφάλαιο αυτό ο προφήτης περιγράφει ένα όραμα που είδε ο ίδιος καθώς και την ερμηνεία του οράματος που του έδωσε ένας άγγελος. Ο προφήτης είδε τέσσερα θηρία να βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα. Το πρώτο ήταν σαν λέενα με φτερά αετού. Το δεύτερο σαν αρκούδα. Το τρίτο σαν λεοπάρδαλη με τέσσερα φτερά και τέσσερα κεφάλια. Και το τέταρτο ήταν το φοβερότερο απ' όλα. Πάνω στο κεφάλι του είχε δέκα κέρατα, τρία από αυτά ξεριζώθηκαν καθώς ξεφύτρωσε ένα άλλο κέρατο, το οποίο έβγαλε μάτια και στόμα και ξεστόμισε λόγια αλαζονικά. Τότε εμφανίστηκε πύρινος ο θρόνος του Θεού, ήρθε η ώρα της κρίσης και κάθε εξουσία που είχαν τα θηρία αφαιρέθηκε και εδόθη αιωνίως στον ιό του ανθρώπου. Ο Άγγελος εξήγησε στον Δανιήλ ότι τα τέσσερα θηρία συμβολίζουν τα τέσσερα παγκόσμια βασίλεια που θα εμφανιστούν στη γη. Η Λέενα συμβολίζει την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, η Αρκούδα τη Μηδοπερσική, η Λεοπάρδαλη την Ελληνική, ενώ τα τέσσερα κεφάλια της Λεοπάρδαλης συμβολίζουν τις τέσσερις επιμέρους μορφές με τις οποίες θα εμφανιστεί η Ελληνική Αυτοκρατορία δηλαδή τη Μακεδονική, τη Σελευκηδική, την Πτολεμαϊκή και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και τέλος, το θηρίο με τα δέκα κέρατα συμβολίζει την Αυτοκρατορία των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή αυτή που συγκροτείται τώρα μέσω της Διευρυνόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυτοκρατορία αυτή θα ξεπεράσει σε αγριότητα και κτηνοδεία κάθε άλλη εξουσία που υπήρξε πάνω στη γη. Την διακυβέρνησή της θα την αναλάβουν οι δέκα ιδιοκτήτες του πλανήτη που συμβολίζονται με τα δέκα κέρατα και οι οποίοι θα εμφανιστούν στο τέλος των ιδιωτικοποιήσεων, κατασχέσεων και συγχωνεύσεων που επιβάλλει παντού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον ανώτατο θρόνο της αυτοκρατορίας θα ενθρονιστεί ένας αυτοκράτορας, ο Αντίχριστος, ο οποίος συμβολίζεται με το κέρατο που βγάζει μάτια και στόμα. Αυτός θα ξεπεράσει σε κακία τους πάντες, θα εκθρονίσει τους τρεις από τους δέκα συγκυβερνήτες θα μιλήσει αλαζονικά εναντίον του Θεού, θα καταδιώξει τους πιστούς και θα προσπαθήσει να αλλάξει τους φυσικούς και ηθικούς νόμους. Η βασιλεία του θα κρατήσει το πολύ 3,5 χρόνια. Τον καιρό εκείνο θα έρθει η ώρα της κρίσης που θα εξαλείψει τα επίγεια βασίλεια και θα φέρει την επουράνιο βασιλεία. Προφήτης Δανιήλ κεφάλαιο 8. Στο κεφάλαιο αυτό ο προφήτης περιγράφει ένα όραμα καθώς και την ερμηνεία του οράματος που του έδωσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Ο προφήτης είδε ένα πανίσχυρο κρυάρι που είχε πάνω στο κεφάλι του δύο κέρατα και το ένα ήταν πολύ ψηλότερο από το άλλο. Κανένα ζώο δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί του μέχρι ότου εμφανίστηκε ένα τράγος με ένα πελώριο κέρατο ανάμεσα στα μάτια του. Έπεσε με ορμή πάνω στο κρυάρι, το συνέτριψε και έγινε αυτός μέγας και τρανός. Καθώς όμως ο τράγος βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, το μεγάλο κέρατο έπεσε και στη θέση του βγήκαν τέσσερα κέρατα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από ένα από αυτά τα κέρατα ξεφύτρωσε ένα άλλο κέρατο, το οποίο απέκτησε μεγάλη ισχύ στη Δύση και στο Βορρά και ξαφνικά εξάπλωσε την ισχύ του και στην Ανατολή και στο Νότο και έφτασε ως τη δύναμη του ουρανού και έριξε δυνάμεις και άστρα του ουρανού κάτω στη γη, όπου ποδοπατήθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εξήγησε στον Δανιήλ ότι το κρυάρι συμβολίζει το θρόνο της Μηδοπερσικής Αυτοκρατορίας και ο τράγος το θρόνο της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Το μεγάλο κέρατο του τράγου είναι ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων, δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος, ο αυτοκράτορ της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας. Όταν αυτός πεθάνει θα στηθούν από το ελληνικό έθνος άλλοι τέσσερις θρόνοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και συγκεκριμένα προς βορρά ο θρόνος της Σελευκηδικής Αυτοκρατορίας, προς νότο ο θρόνος της Πτολεμαϊκής, προς δυσμάς ο θρόνος της Δυτικής Ρωμαϊκής και προς ανατολάς ο θρόνος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας». Όταν ολοκληρωθεί η εξουσία αυτών των θρόνων από έναν από αυτούς θα προέλθει ένας αυτοκράτορας, ο Αντίχριστος, ο οποίος επιβάλλοντας τη μόνιμη σύνδεση όλων των ανθρώπων με το διαδίκτυο θα αποκτήσει ανυπέρβλητη δύναμη και θα μπορεί με ένα κλικ να συντρίψει τους πάντες σαν αυγό μέσα στο χέρι του. Εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ενώ τα παγκόσμια βασίλεια είναι συνολικά 7, οι θρόνοι που στείνουν είναι 8. Και αυτό συμβαίνει επειδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διχάστηκε σε Δυτική και Ανατολική και είχε δύο θρόνους, της Ρώμης και της Νέας Ρώμης. Ας δούμε τώρα τι λέει το 17ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μεταφέρεται πνευματικά από έναν άγγελο σε έρημο τόπο, όπου βλέπει μία πόρνη ονόματι Βαβυλώνα να κάθεται πάνω σε πολλά νερά και πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο ονόματα βλασφημίας, και είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Ο Άγγελο εξηγεί ότι το θηρίο με τα 7 κεφάλια συμβολίζει αφενό 7 βουνά, δηλαδή 7 βασιλεία, αφετέρου 7 βασιλιάδε, δηλαδή 7 βασιλικού θρόνου. Διαπιστώνουμε δηλαδή αμέσω ότι το θηρίο τη Αποκάλυψη συμβολίζει τα 7 παγκόσμια βασίλεια και του 7 θρόνου που μα είναι γνωστά από τι προφητείε του Δανείλ. Και έχοντα πάντα κατά νου ότι με τη λέξη θηρίο. Ο Άγγελο εννοεί είτε τα βασίλεια είτε του βασιλικού θρόνου, μπορούμε πολύ εύκολα να κατανοήσουμε όλε τι πληροφορίε που δίνει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το θηρίο που είδε υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, μα πρόκειται να ξανανεύει από την άβυσο και γρήγορα θα καταστραφεί. Πράγματι, το θηρίο εννοούμενο ω βασίλειο υπήρχε στο παρελθόν και εμφανίστηκε έξι φορέ από τη βαβυλωνιακή μέχρι και τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία παγκόσμια αυτοκρατορία, μα αναδύεται μέσα από την παγκοσμιοποίηση και με δούριο υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έβδομη και τελευταία και η οποία λίγο θα παραμείνει. Και θα εντυπωσιαστούν οι γήινοι των οποίων το όνομα δεν έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, καθώς θα βλέπουν την αυτοκρατορία που υπήρχε κάποτε να επιστρέφει. Εδώ θα φανεί το σοφό μυαλό, τα επτά κεφάλια του θηρίου συμβολίζουν επτά βουνά, δηλαδή επτά παγκόσμια βασίλεια, πάνω στα οποία κυριαρχεί η πόρνη Βαβυλώνα. Επίσης συμβολίζουν και 7 βασιλικούς θρόνους, από τους οποίους οι πέντε έπεσαν, ο ένας παραμένει και ο άλλος δεν έχει ακόμα έρθει, μα και όταν έρθει για λίγο θα μείνει. Και όντω, από τους επτά αυτούς θρόνους μόνο οι πέντε έπεσαν. Ο θρόνος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παραμένει, το 325 μετά Χριστό η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμφιέστηκε σε χριστιανική και εκτός από τον πολιτικό θρόνο απέκτησε και θρησκευτικό, τον Πάπα Ρώμης. Το 395 διχάστηκε σε δυτική με έδρα τη Ρώμη και ανατολική με έδρα τη Νέα Ρώμη και έτσι είχε διπλό πολιτικό θρόνο και διπλό θρησκευτικό. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέρευσε το 476 και η Ανατολική το 1453 και μαζί κατέρευσε και ο πολιτικός θρόνος. Ο θρησκευτικός θρόνος όμως παρέμεινε και τον κατέχει μέχρι σήμερα ο Πάπας Ρώμης και ο Πατριάρχης Νέας Ρώμης. Ο θρησκευτικός θρόνος λοιπόν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι αυτός που παραμένει και ο άλλος θρόνος ο τελευταίος δηλαδή αυτός του Αντίχριστου δεν έχει ακόμα στηθεί μα και όταν στηθεί για λίγο θα μείνει και το θηρίο το οποίο υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει και αυτός, δηλαδή ο τελευταίος, είναι όγδοος και είναι κάποιος από τους 7 προηγούμενους και στο χαμό θα πάει. Το θηρίο εδώ εννοείται ως θρόνοι, δηλαδή όλοι οι θρόνοι από τα βασίλεια που υπήρχαν και τώρα δεν υπάρχουν, συν και αυτός ο τελευταίος θρόνος, δηλαδή ο Αντίχριστος, είναι όγδοος και θα προέλθει από κάποιον από τους 7 προηγούμενους του θρόνους. Και πράγματι, εάν μετρήσουμε όλους τους θρόνους από τα βασίλεια που υπήρχαν και τώρα δεν υπάρχουν, σύν και τον θρόνο του Αντίχριστου, βλέπουμε ότι αυτός είναι όγδοος. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο Αντίχριστος θα προέλθει από έναν από τους επτά προηγούμενους του θρόνους. Εφόσον όμως ο μόνος θρόνος που παραμένει είναι ο θρησκευτικός θρόνος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συμπεραίνουμε ότι ο Αντίχριστος θα προέλθει ή από το θρόνο του Πάπα ή από το θρόνο του Πατριάρχη. Και τα δέκα κέρατα που είδες συμβολίζουν δέκα βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει ακόμα τη βασιλεία τους, αλλά θα την αναλάβουν για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί ομόφωνα θα παραδώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο. Τα δέκα κέρατα συμβολίζουν τους δέκα ιδιοκτήτες του πλανήτη, οι οποίοι θα προκύψουν στο τέλος των οικονομικών ενοποιήσεων. Αυτοί δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί, αλλά θα παρουσιαστούν όταν συγκροτηθεί η αυτοκρατορία των Ηνωμένων Εθνών και θα αναλάβουν τη διακυβέρνησή της για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς ομόφωνα θα παραδώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Αυτοί οι δέκα βασιλιάδες και ο Αντίχριστος θα πολεμήσουν εναντίον του Λόγου του Θεού, αλλά ο Λόγος θα τους νικήσει γιατί είναι κύριος των κυρίων και βασιλιάς των βασιλιάδων και όσοι είναι μαζί του είναι πιστοί και εκλεκτοί. Τα νερά που είδες συμβολίζουν τους λαούς, τους όχλους, τα έθνη και τις γλώσσες τα οποία εξουσιάζει η πόρνη Βαβυλώνα. Οι δέκα συγκυβερνήτες και ο, ο Αντίχριστος θα μισήσουν την πόρνη Βαβυλώνα, θα την ερημώσουν, θα την γυμνώσουν, θα την κατακρεουργήσουν και θα την πυρπολίσουν. Διότι ο Θεός έβαλε μέσα τους την επιθυμία να πραγματοποιήσουν το σχέδιό του και ομόφωνα να παραδώσουν την εξουσία τους στον Αντίχριστο μέχρι να εκπληρωθούν τα λόγια αυτά του Θεού. Και η γυναίκα που είδες, η πόρνη Βαβυλώνα, συμβολίζει τον κόσμο της διαφθοράς και της διαστροφής που κυριαρχεί πάνω σε όλες τις επίγειες αρχές, εξουσίες και κυβερνήσεις. Ας πάμε τώρα στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, όπου ο Ευαγγελιστή περιγράφει ένα όραμα το οποίο μα δίνει ακόμα περισσότερε πληροφορίε για το 7ο και τελευταίο Παγκόσμιο Βασίλειο που θα εμφανιστεί στη γη, όπω επίση και για το θρόνο του. Και για τον συμβολισμό του χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά θηρία. Το μεν βασίλειο, δηλαδή η αυτοκρατορία των Ηνωμένων Εθνών, συμβολίζεται με το πρώτο θηρίο που αναδύεται μέσα από τη θάλασσα, δηλαδή θα είναι κάτι που δεν υπάρχει αλλά θα εμφανιστεί. Ο δε θρόνος του, δηλαδή ο θρόνος του Αντίχριστου, συμβολίζεται με το δεύτερο θηρίο που έρχεται από τη στεριά, δηλαδή είναι κάτι που ήδη υπάρχει. Το πρώτο θηρίο έχει δέκα εστεμένα κέρατα και επτά κεφάλια που φέρουν βλάσφημα ονόματα. Τα δέκα εστεμένα κέρατα συμβολίζουν τους δέκα ιδιοκτήτες του πλανήτη που θα εγκαθιδρύσουν το τελευταίο παγκόσμιο βασίλειο, ενώ τα επτά κεφάλια δείχνουν τις επτά συνολικά εμφανίσεις που έκανε στη γη το βασίλειο αυτό και κατά τις οποίες βλασφημούσε το Θεό διότι έδινε στους βασιλιάδες του ονόματα όπως Θεός, Μέγας Αρχιερεύς, Θεότατος, Παναγιώτατος, Μακαριώτατος κλπ. Το ότι το θηρίο είναι σαν λεοπάρδαλη με πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού σημαίνει ότι θα είναι ένα υπερκράτος που θα προκύψει με τη συνένωση όλων των άλλων κρατών της γης. Η κεφαλή του θηρίου που είχε δεχτεί τη θανάσιμη μαχαιριά αλλά τελικά θεραπεύτηκε, συμβολίζει την έκτη εμφάνιση του παγκόσμιου βασιλείου δηλαδή όταν αυτό υπήρχε σαν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τότε το βασίλειο είχε διχαστεί σε δυτικό και ανατολικό και στη συνέχεια κατακαιρματίστηκε και χάθηκε. Οι μακραίωνε και αιματηρότατε προσπάθειε πολλών βασιλέων όπω Καρλομάγνου, Όθωνα, Ναπολέοντα, Χίτλερ, Μουσολίνη κλπ να ανασυστήσουν την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, βάσει ενός σατανικού σχεδίου που τυπικά ξεκίνησε το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης, την ίδρυση της ΕΟΚ και στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κομμάτια της άρχισαν να μαζεύονται και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ανασυστήνεται και διευρύνει την κυριαρχία της πάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη δηλαδή η αυτοκρατορία των Ηνωμένων Εθνών, όπως την είχαμε ονομάσει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ξαναζωντανεύει. Όλοι οι γίνοι θα εντυπωσιαστούν καθώς θα δουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να αναβιώνει και θα προσκυνήσουν το σατανά που έδωσε την εξουσία του στην Αυτοκρατορία και θα προσκυνήσουν και την Αυτοκρατορία λέγοντας «Ποιος είναι δυνατόν να τα βάλει μαζί της» και η Αυτοκρατορία αυτή θα βλασφημίσει το Θεό και τις ουράνιες δυνάμεις. Και θα πολεμήσει εναντίον των πιστών για 42 μήνε, και θα του νικήσει, και θα εξουσιάσει όλου του κατοίκου τη γη, και θα την προσκυνήσουν όλοι εκείνοι που το όνομά του δεν έχει γραφτεί στο βιβλίο τη ζωή. Όποιο έχει αυτιά, ας ακούσει. Όποιο εχμαλωτίζει θα εχμαλωτιστεί και όποιο σκοτώνει με μαχαίρι, θα πεθάνει από μαχαίρι. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστηση των χριστιανών. Η θεραπεία τη έκτη κεφαλή του θηρίου δεν σημαίνει μόνο την αναβίωση τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία μα σημαίνει επίση και την επανένωση του διχασμένου και παραμένοντο θρόνου τη, δηλαδή του Πάπα και του Πατριάρχη. Το όλο ενοποιητικό σχέδιο, εκτό από τι κρατικο-οικονομικέ ενοποιήσει που προωθούνται μέσω τη παγκοσμιοποίηση, θα ολοκληρωθεί με τι θρησκευτικέ ενοποιήσει που προωθούνται μέσω του οικουμενισμού και τη πανθρησκεία. Αυτό είναι το σχέδιο του Πάπα Ρώμης, δηλαδή τη ορατή κεφαλή του σατανισμού επί γης, ώστε να γίνει αυτό ο απόλυτο κυρίαρχο στο παιχνίδι των θρόνων. Οι θρησκευτικέ ενοποιήσεις τυπικά ξεκίνησαν το 1948 με την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ενώ το 1964 έγινε η άρση των αναθεμάτων και το 1965 άρχισε ο διάλογο μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων για την ενοποίηση των Χριστιανικών Εκκλησιών. Μέσω αυτών των ενοποιήσεων η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα ενωθεί με την Ρωμαϊόρθόδοξο επανενώνοντα έτσι και τον διχασμένο θρόνο τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ώστε να προκύψει ένα και μοναδικό θρόνο και ένα θρησκευτικό ηγέτη του χριστιανισμού, ο οποίο θα είναι και ο μοναδικό νόμιμο κληρονόμο του στέματο τη Ρώμη. Αυτό θα παρουσιαστεί ω ο Χριστό, μα θα είναι ο Αντίχριστος. Και στο όραμα συμβολίζεται με το θηρίο που έχει δύο κέρατα που μοιάζουν με κέρατα αρνιού, μα ομιλεί σαν δράκο αυτός θα αναλάβει την απόλυτη εξουσία της αυτοκρατορίας και θα κάνει τους γήινους να προσκυνήσουν αυτήν την μετά από 16 αιώνες κατακαιρματισμού αναβίωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό με δορυφορική τεχνολογία. Θα εξαπατήσει τους γήινους και θα τους βάλει να διασυνδέσουν την παγκόσμια κυβερνομηχανή. Τα πάντα, είτε πράγματα, είτε υπηρεσίες, είτε νομικές οντότητες, είτε άνθρωποι, όλα θα συνδεθούν στο απόλυτο διαδίκτυο πραγμάτων και σωμάτων. Μέσω αυτής της κυβερνομηχανής, η οποία στο όραμα ονομάζεται «εικόνα του θηρίου», η αυτοκρατορία θα έχει εικόνα και ήχο από κάθε σημείο του πλανήτη, αλλά και όλα τα δεδομένα από κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Ο Αντίχριστος θα προγραμματίσει έτσι την κυβερνομηχανή, ώστε να αντιλαμβάνεται ποιος δεν την προσκυνά και να τον εξοντώνει. Αυτό θα το καταφέρει επειδή θα εξαναγκάσει όλους ανεξαιρέτως, να φέρουν πάνω στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο ένα ψηφιακό αναγνωριστικό μέσω του οποίου θα είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και έτσι μόνο να μπορούν να κάνουν και οποιαδήποτε συναλλαγή. Το ψηφιακό αυτό αναγνωριστικό στο όραμα ονομάζεται χάραγμα και ήδη έχει εφαρμοστεί σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τη μορφή γραμματού κωδικού barcode ή με τη μορφή κωδικού γρήγορης ανταπόκρισης QR code για να διαβάζονται οι κωδικοί αυτοί από τις κάμερες και τα σκάνερς του δικτύου περικλείονται πάντα από τρία ψηφιοποιημένα εξάρια και αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό που περιέχει κάθε τέτοιος κωδικός ώστε να αναγνωρίζεται και να εισακούεται από την κυβερνομηχανή, δηλαδή από την εικόνα του θηρίου. Γι' αυτό και ο ψηφιακός αυτός κωδικός, εκτός από χάραγμα, λέγεται και όνομα ή αρθιμός του θηρίου. Η κυβερνομηχανή θα είναι προγραμματισμένη να αναγνωριζει ω τρομοκρατε όσους αρνηθούν το χάραγμα και να φροντίζει για την άμεση εξολόθρευσή τους, καθώς η κυβερνομηχανή θα ελέγχει τα πάντα, όπως και κάθε όπλο και κάθε οπλικό σύστημα επανδρομένο ή μη. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός μας έχει προειδοποιήσει ότι τις ημέρες εκείνες θα πρέπει να κρυφτούμε στα βουνά, όπου θα επιβιώσουμε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία η οποία βέβαια δεν θα αργήσει διότι όπως μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος η Βασιλεία του Αντίχριστου δεν θα διαρκέσει ολόκληρο το χρονικό διάστημα των 3,5 ετών αλλά θα μειωθεί κατά πολύ ώστε να μην υποφέρουν οι εκλεκτοί που θα είναι κρυμμένοι στα βουνά αλλά και για να μην προλάβει ο Αντίχριστος να τους εξοντώσει διότι το έργο του Αντίχριστου είναι να πολεμήσει το Θεό και να τον νικήσει καταστρέφοντας ολοσχερός το δημιούργημά του τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ο Αντίχριστος ενθρονιστεί και πάρει στο χέρι του τον απόλυτο έλεγχο της κυβερνομηχανής, θα αρχίσει την εξόντωση των ανθρώπων ξεκινώντας από τους χαραγμένους, αφού αυτοί δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να κρυφτούν, καθώς η κυβερνομηχανή κατέχει με απόλυτη ακρίβεια τον γεωεντοπισμό τους και συνεπώς θα είναι στοχεύσιμη και εξολοθρεύσιμη ανά πάσα στιγμή. Και για να μην υπάρξει κανείς που να μην γνωρίζει ότι λαμβάνοντας το χάραγμα αρνείται το Θεό και παραδίδει την ψυχή και το σώμα του στο σατανά, ο Κύριος έχει φροντίσει και θα στείλει τους δύο μάρτυρες, οι οποίοι θα ενημερώσουν όλους τους γήινους και θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ολόκληρη τη γη. Η δράση τους θα διαρκέσει τα 3,5 χρόνια που θα προηγηθούν της ενθρόνησης του Αντίχριστου. Και στο διάστημα αυτό όποιος θελήσει να τους αδικήσει θα καίγεται από το πύρ που θα βγαίνει από το στόμα του. Τον καιρό εκείνο πολλοί άνθρωποι από όλες τις θρησκείες, τις φυλές και τα έθνη θα πιστέψουν στον αληθινό Θεό και θα αρνηθούν να πάρουν το χάραγμα και δεν θα πανικοβληθούν από το μεγάλο διωγμό και τη μεγάλη θλίψη που θα ξεσπάσει μετά την ενθρόνηση του Αντίχριστου αλλά όλα αυτά θα τα βλέπουν σαν τους πόνους της γένας και θα χαίρονται για την αιώνια και άφθαρτη ζωή που γεννάται. Και όλοι μαζί με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή θα λένε ναι, έρχου Κύριε Ιησού, η χάρις του Κύριου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν.